Γεια σας, είμαι η Μάγη Σαλαντάλα και βρισκόμαστε στην όμορφη ονειρού πολυβρά μας μαζί με το παραμύθι μας «Τι έκανες στα Χριστούγεννα, Μάγη Σαλαντάλα». Ένα παραμύθι διαφορετικό, αλλιώτικο. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Μαρία Τσοπόκη και εγώ είμαι η Ουρανία Μάρκου. Έχουμε γράψει το παραμύθι «Τι έκανες στα Χριστούγεννα, Μάγη Σαλαντάλα» που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις iRight. Λίγα λόγια για το βιβλίο μας. Είναι λοιπόν παραμονές Χριστουγέννων σε ένα δάσος όπου εκεί συμβαίνουν πολλά και περίεργα πράγματα. Η μάγισσα Ελαντάλα στριφογυρίζει το φίλτρο στο καζάνι της και εκεί προσπαθεί να εξαφανίσει τον Άγιο Βασίλη. Όμως τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Και αυτό που καταφέρνει τελικά να κάνει είναι να κάνει τον Άγιο Βασίλη να ξεχάσει και να αρχίσει να περιπλανιέται στο δάσος προσπαθώντας να θυμηθεί. Έχει συναντάει ήρωες από πολλά γνωστά παραμύθια μας, όπως την Κοκκινοσκουφίτσα, τη Χιονάτη, τη Σταχτοπούτα και καθώς τους βοηθάει φτάνουμε σιγά σιγά στη λύση όλη του παραμυθιού που δεν είναι άλλο παρά ένα καινούριο εξόρκι από τη μάγισσα. Αυτό. Και ότι η αγάπη έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ότι νικάει τα πάντα στο τέλος. Αυτά. Δεν ξέρω. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά να έχετε. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα μακρινό βάσος, σαν σήμερα ήταν θαρό, παραμονές Χριστουγέννων, αλλόγωτα πράγματα συνέβαιναν. Εκεί στην άκρη του δάσους, μια μάγισσα καθόταν πολύ προβληματισμένη. Γύρναγε γύρω-γύρω συνεχώς και αναστέναζε. Η μάγισσα Ελαντάλα στριφογύριζε γύρω το καζάνι της. Σκεφτόταν, προσπαθούσε να θυμηθεί. Έριχνε ένα σωρό υλικά, ανακάτευε καλά και ξεκινούσε. Αμπρακατάμπρα, τρίχες και ουρές φωτικιού, Άι Βασίλη, κοιμήσου του καλού καιρού. Αποτυχία! Αδυνατόν, κάτι κάνω λάθος. Μάγισσες, βοηθοί, βρείτε το ξόρκι στη στιγμή. Οι μαγισσούλες άρχισαν να τρέχουν τρομοκρατημένες και να ψάχνουν παντού. Γύρισαν το κάστρο της μάγισσας Ελαντάλα από άκρη σ' άκρη. Τίποτε, το ξόρκι είχε χαθεί. Και τώρα, ποιος θα τις γλίτωνε από την οργή της, κάτι έπρεπε να σκεφτούν και γρήγορα. Αποφάσισαν λοιπόν να φτιάξουν το ξόρκι από την αρχή. Έβαλαν λίγη φαντασία και έτοιμο στη στιγμή. Νύχια κουκουβάγιας. Κόκκινα μαλλιά. Βράμικες σκάλτσες. Φτερά από μαύρα πουλιά. Αμπρακατάμπρα, στραβάς και κεραυνή. Άι Βασίλη, εξαφανίσου από τη γη. Τώρα πέτυχε, τον εξαφάνισα τον Άι Βασίλη. Αφέτρα μάγισσα, πες μας γιατί θέλεις ο Άι Βασίλης να χαθεί, να φύγει, να εξαφανιστεί. Τώρα ήρθε επιτέλους η δική μας η σειρά. Εμείς θα πάρουμε τη θέση του Άι Βασίλη. Γι' αυτό γρήγορα, ανασκουμποθείτε. Βρείτε όμορφα δωράκια να βρούμε για τα μικρά παιδιά. Σάμπρες με πλεουρές. Τέλεια! Πατρακάκια με πράσινα σαπάκια. Υπέροχα δώρα! Αυτά είναι δωράκια για τα παιδιά. Την ίδια ώρα, στο βόρειο πόλο, στο εργαστήρι του Άι Βασίλη, οι ρυθμοί ήταν έντονοι. Τα ξωτικά στόλιζαν το ένα πακέτο μετά το άλλο. Κανένας δεν περίμενε αυτό που θα συνέβαινε. Όλα ήταν σχεδόν έτοιμα, όταν ο Άι Βασίλης εντελώς αδεξιά. Έπεσε κάτω. Προσπαθούσε να σηκωθεί. Ζαλισμένος. Έκανε ένα βήμα. Κούμπησε το κεφάλι του. Μπα.
κακό ήταν αυτό που τους είχε βρει. Τι θα γινόταν τώρα με τα δώρα των παιδιών. Μάταια τα εξωτικά προσπαθούσαν να το βοηθήσουν. Λίγος καθαρός αέρας θα τον βοηθούσε να καθαρίσει το μυαλό του. Μια πόρτα στο βάσος ήταν ό,τι έπρεπε. Πρόσεχε, Άι Βασίλη, δεν έχεις πολύ χρόνο. Μέχρι τα μεσάνυχτα μόνο. Μόλις το ρολόι δείξει 12, αμέσως να εμφανιστείς. Να τρέξεις, να βιαστείς. Τι όμορφα που ήταν όλα γύρω του. Το βάσος ήταν αλλιώτικο, γιορτινό. Η ηρεμία του δε θα κρατούσε για πολύ. Φωνές δυνατές τον τάραξαν. Ξύπνησε να δει τι συμβαίνει. Βοήθεια! Είδε ένα κοριτσάκι την ώρα κόκκινα να τρέχει και από πίσω της ένας λύκος. Βοήθεια! Κάτι έπρεπε να κάνει να βοηθήσει το κοριτσάκι. Άρπαξε ένα κλαδί και άρχισε να κυνηγάει το λύκο. Το κοριτσάκι δειλά-δειλά βγήκε από την κρυψόνα του. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Μα πώς βρέθηκες εδώ. Ποιος είσαι. Εγώ είμαι κοκκινή σκουφίτσα. Εγώ είμαι παππούς σου τότε. Όχι, είσαι ένας Βασίλη. Αφού φοράμε τα ίδια ρούχα. Κόκκινα. Μα τι λες. Είσαι ένας Βασίλης. Όλα τα παιδιά σε ξέρουν. Τέλος πάντων. Εγώ θα πάω από την στο δάσο. Συνέχισε την πόρτα στο δάσο. Όμως πρόσεχε. Έχει κακές και καλές εκπλήξεις. Ευχαριστώ, κοριτσάκι. Στο μεταξύ, στο κάστρο της, η μάγισσα Αλαντάλα ρωτούσε το μαγικό της καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιον αγαπούν τώρα τα παιδιά. Μάγισσα κυρά, τα παιδιά συνεχίζουν να αγαπούν τον Άγιο Βασίλη. Αδύνατο, αφού τον εξαφάνισα. Καλά τι πήρε το αυτή μας. Τι δηλαδή. Ένα, ότι τριγυρνάει στο δάσος κάποιος με κόκκινα ρούχα. Μα τι σου ρε στον καλή κατζάρον. Λοιπόν, γρήγορα ψάξτε να τον βρείτε και δείτε μου και ένα κόκκινο μήλο. Θέλω δωράκι να του στείλω. Με το πονηρό της στο μυαλό, άρχισε να σκέφτεται έναν τρόπο για να δώσει το δηλητηριασμένο μήλο στον Άγιο Βασίλη, όταν άκουσε στο δάσος μια μελωδική φωνή. Τι κάνεις, ομορφούλα μου. Είμαι καλά. Τι κάνετε μόνο σας εδώ. Ψάχνω έναν γεράκο με κόκκινα ρούχα. Μήπως τον έχεις δει. Τον Άι Βασίλη εννοείται. Αυτόν ακριβώς. Είναι μόνος του στο δάσος. Μες στο κρύο, στο αγέρι. Τίποτα δεν θυμάται. Δεν τον έχω δει. Και τώρα όμως τι θα γίνει. Με τα δώρα και τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό ψάχνω να τον βρω, να του δώσω το μήλο αυτό. Όμως είμαι μεγάλη και κουράστηκα από τη διαδρομή. Θα του το δώσεις εσύ, σε παρακαλώ πολύ. Λίγη ώρα αργότερα, τον είδα να έρχεται από το δάσος και έτρεξε να τον βοηθήσει. Άι Βασίλη! Γεια σου, κοριτσάκι! Μην ανησυχείς, ξέρω τα προβλήματά σου. Θα θυμηθείς πολύ σε δυνατό σου, σε καθισωθούν τα Χριστούγεννα. Φάχτε το μήλο, θα σε βοηθήσει να ξαναθυμηθείς τα πάντα. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Παρακαλώ. Ένα λαχταριστό κόκκινο μήλο. Τι κακό τους είχε βρει. Είχε ονάθεια παρηγόρη τη γονάτισε δίπλα του. Στην άλλη άκρη του βάσους, η μάγισσα Αλαντάλα ξαναρωτούσε το μαγικό της καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιον αγαπούνε τώρα τα παιδιά. Μεγάλη μας κυρά, τα παιδιά δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγαπούν τον Άγιο Βασίλη. Όμως εσύ μπορείς όμορφα παραμύθια να τους διηγηθείς, για νερά ή τα σκηξωτικά. Άφησε πίσω τα λάθη, προχώρησε μπροστά, κοίταξε τους πως είναι τώρα. Μέσα στη θλίψη, χωρίς ελπίδα καμιά, το μαγικό σου ραβδί κράτα για να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Άμπρα κατάμπρα, με μια καινούρια ευχή. Όλα να αλλάξουν, να γίνει μια νέα αρχή. Και έζησαν αυτοί καλά. Και εμείς καλύτερα!